Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, ευχαριστώ όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους και όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία. Επικοινώνησα με τον κύριο Δούκα και τον συνεχάρη για την εκλογή του. Ξέρετε ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος μπορείς να νιώθεις ευτυχής. Ανεξαρτήτως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι οι στιγμές που έζησα με τους ανθρώπους που συνεργάστηκα δεν τις είχα ξαναζήσει. Για την πόλη είναι θετικό ότι έχουν εκλεγεί αρκετοί νέοι υποψήφοι. Εμείς το είχαμε πει από την αρχή ότι επιστρέφουμε με ένα καλό δυναμικό, με ανθρώπους που έχουν εμπειρία και με νέους που έχουν διάθεση και φαντασίωση και φαντασία και για να εργαστούν και να προσφέρουν στο Δήμο. Ένα σημαντικό ποσοστό των συμπολιτών μας το εκτίμησε. Οι άλλοι δεν το εκτίμησαν. Αλλά αυτό που δείχνει, που με έκανε απόψε να μην έχω καμία αμφιβολία για την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί, είναι αυτό που μου είπε ο Θάνος ο Μιχελόπουλος. Προτιμώ να είμαι με εσάς και να χάσω, παρά να είμαι με άλλους. Πρόκειψε και κάτι άλλο, ότι ο υποψήφιος δεν πρέπει να είναι ποτέ συγκεκριμένος, για να μην δεσμεύεται. Έτσι κατέληξα εγώ. Θεωρώ όμως ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, αυτή η προσπάθεια που έγινε ήταν καταπληκτική. Ανοίξαμε νέους δρόμους, εμπιστευτήκαμε τους νέους ανθρώπους, και παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στο Δήμο Σπάρτης συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν στο πρόγραμμά μας. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έκρινε. Εμείς, όπως έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια, και όταν είμαστε πλειοψηφία και όταν είμαστε μειοψηφία, εργαζόμαστε για το καλό του Δήμου και για το καλό των πολιτών. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Εύχομαι η επιλογή των συμπολιτών να είναι εποφελία του Δήμου και των κατοίκων και των δημοτών. Επαναλαμβάνω ότι οι στιγμές που ζήσαμε με όλους τους συνεργάτες για μένα ήταν πρωτόγνωρες, έστω και αν έχω ασχοληθεί αρκετά χρόνια με τα αυτοδιοικητικά, θεωρώ ότι αυτή η περίοδος υπήρξε πολύ δημιουργική για μένα και έμαθα και αρκετά πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν, όπως είπαμε πρώτα, αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους και όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όμως όλη την ομάδα, όλους τους υποψηφίους που συνεργαστήκαμε και παρουσιάσαμε αυτές τις ολοκληρωμένες προτάσεις στο Δήμο μας, οι οποίες είναι προτάσεις που αφορούν το μέλλον του Δήμου. Είναι ολοκληρωμένες προτάσεις, είναι μελετημένες, είναι κοστολογημένες και υπάρχει ένα οπλοστάσιο για το Δήμο. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Άξιο!
ευκαιρία από κάθε άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά. Δεν είναι μόνο η προσφορά στον τόπο. Είναι με τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί να μείνουν πραγματικοί φίλοι και όχι πολιτικοί φίλοι. Και για μένα... Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το έχω κάνει πράξη ζωής και θα εξακολουθήσω να το κάνω πράξη ζωής. Αλλά με ενθουσιάζεται πολύ, διότι πιστεύω ότι και να είχαμε κερδίσει τέτοιο ενθουσιασμό δεν θα έβλεπα. Όπως και να έχει το πράγμα, η παρουσία μας αυτή, κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή με τις προϋποθέσεις, με τις προτάσεις που κάναμε, είναι ωφέλιμες για την πόλη. Και αυτό έχει σημασία πάνω απ' όλα. Θα είμαι πάντα δίπλα σας. Η αγάπη σας με έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Διότι, όπως σας είπα, ασχολούμαι χρόνια. Αυτό που έζησα και το επαναλαμβάνω πολλές φορές, διότι έτσι πράγματι το αισθάνομαι. Να ευχηθούμε λοιπόν να είναι όλα καλά για την πόλη και για τους πολίτες. Εμείς, όπως κάνουμε πάντοτε, εκεί που μας τάξει, που μας τάζει η πλειοψηφία του κόσμου, υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως έχουμε κερδίσει και δεν το έχουμε πάρει. Yeah.